Δίνουμε την εικόνα σε επίπεδο Κρήτης και βγαίνουμε προς τα έξω. Θα πάμε στην Άνδρο. Έχουμε ένα δημοσίευμα, χαρακτηριστικό δημοσίευμα, όπου το νησί της Άνδρου, σύμφωνα με ένα από τα κορυφαία sites του εξωτερικού, είναι ανάμεσα, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα 7 καλύτερα νησιά του κόσμου και μάλιστα είναι πρώτο στη λίστα. Πάμε λίγο να εστιάσουμε, Τάσο, λίγο πάμε να κάνουμε ένα zoom ακριβώς. Μπράβο, ευχαριστώ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ένας δημοσιογράφος στον συγκεκριμένο ιστότοπο βρέθηκε στο νησί, ανέδειξε, έζησε, βίωσε τις ομορφιές και τη φιλοξενία και τι έκανε. Αυτή τη φιλοξενία και αυτόν τον ξεχωριστό χαρακτήρα ενός από τα ομορφότερα νησιά της χώρας μας, το μετέφερε στο εξωτερικό. Χιλιάδες είναι αυτοί που έχουν διαβάσει αυτό το αφιέρωμα και βέβαια η σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το νησί της Άνδρου. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Αμυραδάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Άγιος Φίλιππος εκεί στην όμορφη Άνδρο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα μου. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι όμορφο φόντο είναι αυτό από πίσω. Ναι, είναι το καλύτερο δυνατό φόντο. Είναι το μπατζί πίσω. Το πιο τουριστικό, ας πούμε, έτσι, κομμάτι του νησιού και διαφορετικής ομορφιάς από τη χώρα του νησιού, η οποία είναι στην άλλη πλευρά, του νησιού. Ερώτηση πριν ξεκινήσουμε, απορία, Αμυραδάκης με καταγωγή από Κρήτη? Προπάπους ήταν από Κρήτη, από τα Χανιά. Έχετε λοιπόν καταγωγή, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, έχετε καταγωγή από Κρήτη. Εγώ διαχρονικά θυμάμαι την Άνδρο βέβαια να κατέχει τα πρωτεία στο κομμάτι και του εσωτερικού τουρισμού. Δηλαδή οι Έλληνες οι οποίοι διαχρονικά λένε το καλοκαίρι εγώ ψηφίζω Άνδρο, εγώ θα πάω στην Άνδρο. Πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και με τον παράγοντα του κορονοϊού μέσα και της πανδημίας και με τους περιορισμούς? Περισσότεροι ξένοι ή δικοί μας Έλληνες επισκέπτω το νησί? Μέχρι το 19 είχαμε μια πολύ καλή αύξηση των ξένων τουριστών. Ναι. Ήταν ένα ποσοστό έφτανε γύρω 40% κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Ευτυχώς βασιστήκαμε κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό. Είμαστε λόγω γκίτα στην Αθήνα, είμαστε μόλις 2 ώρες από την Σωστά. Αθήνα. Με συμβατικό καράβι και 1 ώρα με ταχύπλο. Οπότε βοήθησε πολύ και τα 2 χρόνια της πανδημίας, το 2021. Εκεί ήταν μας στην Αθήνα και ο εσωτερικός τουρισμός. Έχουν καταφτάσει. Παρουσιάσαμε λίγο το ρεπορτάζ σε επίπεδο Κρήτης πριν από λίγο με τους πρώτους τουρίστες εκεί περί τα μέσα του Μάρτη να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Στο νησί σας τι επικράτει? Σιγά σιγά φέτος έχουμε μια αύξηση των τουριστών από τώρα, από αρχές Απριλίου. Ναι. Σιγά σιγά εμφανίζονται. Σιγά σιγά εμφανίζονται. Από ποιες περιοχές? Λόγω της έμφασης που έχουμε δώσει τελευταία στον περιπατητικό τουρισμό, ναι. Είναι η αιχμή του δόρατος για εμάς στην off-season περίοδο, έρχονται κυρίως τουρίστες από όλη την Ευρώπη, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία και Ελβετία επίσης, έρχονται, ξεκινάνε από τώρα κυρίως για περιπατητικό τουρισμό. Στο κομμάτι με τις πληρότητες, τα στοιχεία τα οποία έχετε ποια είναι? Φέτος οι προκρατήσεις μας πάνε αρκετά καλά. Ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε τα επίπεδα του 19 και με λίγη αισιοδοξία θα τα περάσουμε. Είναι πιο ακριβές οι διακοπές φέτος? Στο κομμάτι και των πακέτων που έχουν κλειστεί μέχρι και σήμερα. Και αν συνυπολογίσουμε και τις ανατιμήσεις και τον πληθωρισμό και την αύξηση στο το ενεργειακό κόστος. Ναι, αυτό το είδαμε και από πέρσι κιόλας έχει ξεκινήσει. Ένα κομμάτι υπήρχε μια αύξηση αναγκαστική λόγω του ενεργειακού κόστους κυρίως, αλλά ναι. Και άλλων αυξήσεων. Φέτος πιστεύω ότι οι τιμές θα κοιμανθούν περίπου στα περσινά επίπεδα. Ίσως κάποιες μικρές αυξήσεις, αλλά οι τιμές ενέργειας δείχνουν να πέφτουν, οπότε Μάλιστα. πιστεύω να κοιμανθούν στα επίπεδα με πέρσι. Κρητικοί έρχονται, σας επισκέπτονται? Κρητικούς είχαμε αρκετούς. Το 19 είχαμε και απευθεία σύνδεση με την Κρήτη. Σωστά, με καράβι. Σωστά, προ-πανδημία.
Πλέον είμαστε συνδεδεμένοι μέσω Μυκόνου ή και πάρου αργότερα μετά το Πάσχα. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε λοιπόν, έχουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και μόνο το φόντο από πίσω αλλά και αυτή η αισιοδοξία που βγάζετε αρκεί. Θετικό το πρόσημο της σύνδεσης και ελπίζω να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα όσο εισερχόμαστε έτσι λίγο πιο βαθιά στην τουριστική σεζόν. Έτσι, το περιμένουμε κι εμείς και ανυπομονούμε για αυτή τη σεζόν. Και καλοκαιρία βλέπω το μεταξύ. Ναι. Μετά από μια καμπή στον καιρό, ξαναγυρίσαμε στην καλοκαιρία. Ξαναγυρίσαμε. Χαιρετισμούς, να είστε καλά.